Νιώθω μεγάλη συγκίνηση και πραγματικά είναι τεράστια τιμή για μένα να, το ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσες σπουδαίες γυναίκες, οι οποίες δεν τα βάζουν κάτω, προχωρούν μπροστά με δύναμη, με θάρρος, αγωνίζονται, προσφέρουν στην κοινωνία και ουσιαστικά αυτό τιμούν τα Madame Figaro, τον αγώνα και το έργο της κάθε γυναίκας και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να προβάλλεται το έργο και η προσπάθεια που γίνεται. Αναμφισβήτητα, η Κύπρη είναι περήφανη για την Ευρύδικη γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να είναι περήφανες οι γυναίκες για αυτά. Υπήρχε κάποια στιγμή που λύγησες, που υπήρχε κάποια τόσο μεγάλη δυσκολία η οποία σκέφτηκες, ήταν να τα παρατήσεις ή σε έκανε να... Ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό για μένα, το σκύβω το κεφάλι, το γονατίζω, όταν τα παρατήσω, ποτέ. Είμαι από τη φύση μου ένας αισιόδοξος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός. Όχι ότι δεν υπάρχουν οι δυσκολίες της ζωής και οι σκοτεινές στιγμές. Υπάρχουν, αυτή η σκοτεινή πλευρά υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους, η μελαγχολία. Αλλά εγώ μπορώ να σου πω ότι από τις δυσκολίες πολλές φορές παίρνω περισσότερη δύναμη, γιατί πιστεύω πραγματικά στο ότι πρέπει να κοιτάζω το φως. Εκεί έξω υπάρχει αυτό που θέλω να πετύχω και το κυνηγώ το όνειρο. Άρα το μήνυμα της Ευρυδίκης, όταν έρχεται μια σκοτεινή στιγμή, αντί να σκύβουμε το κεφάλι που κάποιες κοπέλες μπορεί δικαιολογημένα να το έκαναν ή να τα παρατάμε, τι είναι, τι τους λες να κάνουν? Οτιδήποτε μας κάνει να αισθανόμαστε ότι φτάσαμε, ότι αγγίξαμε τον πάτο, δεν υπάρχει πιο κάτω. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Κάθε μέρα ξημερώνει, είναι μια καινούργια μέρα και μπορεί να είναι μια καινούργια αρχή για όλους μας, για τα πάντα στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι και να μην τα παρατάμε.